Κατά πόσο αυτή η εξαιρετική δράση θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλους χώρους, σε άλλους μνημειακούς χώρους, όχι μόνο για τους Εβραίους συμπολίτες μας που έχασαν τη ζωή τους και την πατρίδα τους με αυτόν τον τραγικό τρόπο, αλλά επειδή σε άλλες πόλεις, χώρες, σε πανεπιστημιακούς χώρους, δίνεται δυνατότητα σε προσωπικότητες της πόλης, είτε εν ζωή είτε από την οικογένειά τους, να τοποθετείται ένας τέτοιος λίθος, ένα μικρό πλακάκι σε ένα χώρο κοντά στον τόπο σπουδών τους, στον τόπο εργασίας τους. Κατά πώς θα μπορούσαμε να το εξηγήσουμε, να το επεκτείνουμε αυτό και σε άλλους χώρους της πόλης μας. Συνδεόμενοι πάντοτε με τη συγκεκριμένη πάντως περίπτωση θυμάτων. Ναι, είτε είναι θύματα είτε είναι κάποιες προσωπικότητες πόλης. Είναι εξαιρετικά σημαντικό στους χώρους μνημειακούς. Αυτό είναι αναχωριστό βέβαια, είναι διαφορετικό. Προφανώς, ναι, με αφορμή μια αυτό πρόταση, να σκεφτούμε μια άλλη πρόταση τέτοιου παρόμοια. Κύριος Καλαφάτης. Αυτό είναι μια άλλη πρόταση, συμφωνούμε και επαυξάνουμε. Και θα λέγαμε ότι θα ήταν πολύ καλή ιδέα να κάνουμε κάτι ανάλογο για τα θύματα της γενοκτονίας, παραδείγματος χάρη των Ποντιών. Βέβαια είναι ένα άλλο αντικείμενο. Γι' αυτό σας λέω. Είναι σημαντικό να δείξουμε το ενδιαφέρον το οποίο επιδεικνύουμε και καλά δείχνουμε για το Ολοκαύτωμα και για τους Εβραίους. Είναι μια ευκαιρία να δείξουμε ότι είμαστε παρόντες και σε μια άλλη μεγάλη καταστροφή.